κάνω αγκαθιδικά, αλλά δείξαμε καρδιά, χαρακτήρα, αφού μαζί με τον κόσμο στον Ήλιο. Προσπαθήσαμε να παλέψουμε και τον κόσμο της Φενέρβαχτσε, ο οποίος όπως είδατε είναι έμφυγμος, είναι πραγματικοί υποστηρικτές ομάδας, αλλά η Ρεάλ πάνω έξω από την πρόοδο. Τον πρώτο μηδενικό, τον πρώτο μηδενικό, την εκθετική εμφάνιση του Βασίλη Βασίλη, τον νέο αποσυσμό, πώς το σχολιάζεις? Αλήθεια είναι, είδα το τελευταίο δεκάλεπτο που είδα στα μπορετήρια. Τόσο σωστά δεν κάνετε. Ναι, θεωρώ ουσιαστικά, εντάξει, αυτό που έχει κάνει ο Βασίλης ακόμα μια φορά. Το δούμε σαν το περίοδο. Δεν δούμε ένας παίκτης ο οποίος... Ωραία, σουτ μετά από μεγάλο σουτ, μετά από μεγάλο σουτ, είναι πραγματικά εκπληκτικό. Αξίζει συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά του Ολυμπιακού. Τσεσεκά, δυστυχώς για αυτούς επαναλήφθηκε η ιστορία. Το μάτς που έχω πόντο τελικά παίζει ρόλο και ιστορία. Έχει προϊστορία από την δύο ομάδα. Φυσικά θα μπορούσαν να κερδίσουν το παιχνίδι, αλλά ο Βασίλης ουσιαστικά το προφάσισε και βάλει και τους εύχομαι. Πριν μου κάνεις το σχολείο σου για τον Θεμικό, να σου πω εξής. Ο Ιάλτς σήμερα κάποια στιγμή μέχρι το 25 κάνει ένα παραχθήσει παιχνίδι. Πέρα από την ιστορία σας, οπότε έχει 20 ασίστ και 0 λάθη. Αυτό θεωρητικά μπορούμε να πούμε ότι είναι περιπτωτικό. Δεν είναι εύκολο να ξανακάνει τέτοιο παιχνίδι μέσα σε δύο μέρες. Σίγουρα τους αξίζουν συγχαρητήρια, δηλαδή δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό. Έχοντας χάσει δύο σερί τελικούς και να έρχεσαι με αυτή την ψυχική ηρεμία, ας πούμε, και γενικά το διάβασμα του παιχνιδιού που είχαν όλα τα κάρτες, αλλά έχει να κάνει και με την άμυνά μας. Οπότε θεωρώ ότι όπως και η Τσεσεκά, έτσι και η Ρεάλ, όταν παίζει με τον Ολυμπιακό και έχει αναμονές του Λονδίνου, ίσως μπορεί τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Είναι ένας μεγάλος τελικός, όλα μπορούν να γίνουν. Και φυσικά, σαν Έλληνες, όλοι είμαστε με τον Ολυμπιακό. Να είστε καλά. Τι έκανε να...